το μήνυμα είναι ότι επιτέλους τα παιδιά πρέπει να μπουν μπροστά. Η εβδομάδα αυτή που έχει καθοριστεί από τον ΟΗΕ σαν εβδομάδα την τουρκική ασφάλεια, μας ζητάει ο ΟΗΕ να κάνουμε δράση υψηλού επίπεδου, να φτάσουμε στη ρίζα του κακού. Τα τροχεία αυξάνονται συνεχώς. Φταίνει οι δρόμοι, φταίνει η νοοτροπία, φταίνει όλα, όλα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να βάλουμε τα παιδιά μας μπροστά. Να δώσουμε στα παιδιά μας τα πόντα, τα στοιχεία για να γίνουν αυτοί οδηγοί. Να μας οδηγήσουν σε άλλους δρόμους. Όπως πάμε εμείς οι παλιοί, δεν βγαίνει τίποτα. Αυτή είναι η κακή διαπίστωση. Δεν πάμε πουθενά. Γυρνάμε πίσω. Και να σας πω και κάτι. Προσπαθούμε τόσα χρόνια, εσείς, μαζί με εμένα, με τον Περιφερειάρχη, με όλους, να αναδείξουμε αυτή τη δράση. Η δράση αυτή ποια είναι? Τα παιδιά μας μπροστά. Τα παιδιά μας να είναι δημιουργοί. Τα παιδιά μας να μας ευαισθητοποιήσουν επιτέλους να αλλάξουμε νοοτροπία. Θα σας θυμίσω το τραγουδάκι του τρίτου δημοτικού σχολείου. Μας ακούτε. Δάκρυσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δάκρυσανε όλοι. Δεν δάκρυσαν όμως οι εταιρείες. Δεν δάκρυσαν όμως τα κανάλια τα μεγάλα. Ένα βιντεάκι το οποίο πραγματικά ταρακουνά κόσμο, ένα έργο μαθητών το οποίο ταρακουνά κόσμο, πέρασε τον ντούκου. Γιατί? Έχουμε ανάγκη από εταιρείες διαφημιστικές για να μας σηκώσουν βιντεάκι για την οδική ασφάλεια? Όχι. Τι ζητάμε εμείς σαν Κρήτη? Και μπορώ να σας πω με περηφάνεια, εμείς στην Κρήτη είμαστε πρωτοπόροι στην Ελλάδα. Να μην σας πω ότι προχθές διαπιστώθηκε ότι είμαστε και πρωτοπόροι παγκοσμίως στο έργο που κάνουμε όλοι εμείς οι κριτικοί για την οδική ασφάλεια. Ανεξάρτητα το αποτέλεσμα που έχουμε τροχεία πολλά, γιατί έχουμε δρόμους, γιατί. Αλλά τον αγώνα μας έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως. Προσπαθούμε λοιπόν να βάλουμε τα παιδιά μας μπροστά. Τα παιδιά μας να δούνε επιτέλους τι φταίει. Τι σημαίνει τροχείο δυστύχημα, τι σημαίνει πόνος, θλίψη, κακομοιριά, δυστυχία. Και μέσα από την επαφή γνωριμία τους αυτή να κάνουν τι? Ένα εργάκι, μια φυσούλα, ένα βιντεάκι, ένα κοιτικό μήνυμα. Το πετύχαμε στην Κρήτη. Το πετύχαμε. Το πετύχαμε και σας θυμίζω ότι πέρσι, ότι φέτο... Τους αριθμούς των νεκρών όμως δεν μειώσαμε. Δεν μειώσαμε. Θέλουμε δουλειά. Θέλουμε δουλειά. Σας μιλάω ειλικρινά. Θέλουμε ακόμα δουλειά. Να σας πω ότι προσπάθησα να μπω στα σχολεία νόμιμα και όχι βρήκα πόρτα κλειστή. Βρήκα τείχους. Τείχους απροσπέραστους. Διότι έπρεπε να το σκεφτώ αυτό πριν από ένα χρόνο. Να στείλω στον κύριο Υπουργό χαρτιά. Ποιος είμαι, τι κάνω, τι δείχνω και όλα αυτά. Και μετά να μας έρθουν στον Περιφερειάρχη, σε μένα μόνο. Η απόρριψη. Είναι δύσκολο λοιπόν το έργο μας και χρειάζεται φοβερή προσπάθεια. Δεν μπορεί ο Περιφερειάρχης και όλοι οι Δήμοι ενός νομού να υποβάλουν αίτημα να συμμετάσχουν τα σχολεία σε ένα διαγωνισμό και τα τροχεία. Και ο κύριος Υπουργός, όχι Υπουργός, να λέει απορρίπτω. Απορρίπτω. Εσύ τι είσαι και απορρίπτης? Μία δράση μιας περιφέρειας Κρήτης και εσύ κύριε απορρίπτης? Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι πραγματικά έχουμε σκληρό αγώνα. Έχουμε αγώνα να μπούμε στα σχολεία μέσα που οι πόρτες είναι κλειστές. Από το Υπουργείο κλειστές. Τα σχολεία, οι διευθυντές μας βάζουν ευκαιριακά μέσα γιατί βλέπουν την απόδοση. Προς το παρόν. Ναι, προς το παρόν. Βλέπετε λοιπόν ότι πραγματικά έχουμε ανάγκη. Εσείς λέτε πούμε... από τη μια. Κοιτάξτε όμως να δείτε τώρα. Από τη μια λέτε εσείς. Ή μιλάτε για τις ανάγκες που έχουμε μπροστά μας. Αυτά τα οποία κρίνεται ως πολύ πολύ σημαντικά, έτσι ώστε μέσα από το σχολείο να ξεκινά σαν κανονικό μάθημα και όχι περιστασιακά, μια εκδρομή σε ένα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, το μάθημα με την οδική κυκλοφορία, με την οδική ασφάλεια και όλα τα υπόλοιπα τα οποία χρειάζονται. Ξέρετε ότι ξεκινάει ένα πρόγραμμα επίσης πιλωτικά από την περιφέρεια μαζί με το ΤΕΙ. Το συγκεκριμένο εργαστήριο του ΤΕΙ, πρόσφατα τα λέγαμε και με την κυρία Παπαδακάκη. Ξέρετε επίσης, την ώρα που λέτε ότι εμείς οι κριτικοί μπορεί να είμαστε πρωτοπόροι στον αγώνα κατά των τροχαίων, την ώρα που οι δικοί μας άνθρωποι φεύγουν με αμείωτο ρυθμό σε αυτά τα τροχαία, ότι είναι ένα φαινόμενο, ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλο τον κόσμο, κύριε Πολέντα, γιατί τα πρόσφατα στοιχεία τα οποία έβλεπα είναι ότι κάθε χρόνο σχεδόν 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας τροχαίων και περισσότερα από 50 εκατομμύρια τραυματίζονται. Αυτό που λέτε είναι πραγματικά ένα γεγονός, μια διαπίστωση. Να σας πω όμως ότι επειδή εγώ είμαι λίγο
παρασιτεμένος, λίγο παλιός. Όταν το 65 πήρα μηχανάκι, κυκλοφόρησαν 5 μηχανάκια. Ήμουν στο σχολείο, στο γυμνάσιο Χανίων, ο μαθητής με το μηχανάκι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα, φυσικά ο φόρτος της κυκλοφορίας είναι τόσο μεγάλος. Η τρέλα είναι παραπάνω, το άγχος είναι παραπάνω, δεν γεωργώ κανέναν. Οι δρόμοι παραμένουν στην εποχή του 70 και από εκεί και πέρα όλα αυτά είναι δυσανάλογα από εσά. Σαφέστατα δεν γεωργώ κανέναν. Όμως σας λέω, ναι, εμείς οι κριτικοί μπορεί να είμαστε και πρωτοπόροι στα τροχαία και πρωτοπόροι στην Κουζουλάδα, αλλά όμως κάνουμε ένα αγώνα και να σας πω κάτι έτσι ευχάριστο. Προχθές το Παγκόσμιο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας ήρθε στην Κρήτη για να κάνει ένα συνέδριο. Για το συνέδριο λοιπόν αυτό θα είχαν προβλήματα, επιλύσεις κλπ. Δεν μας ξέρανε. Ακούστε, μαύρο πέπλο στην Κρήτη στη δράση αυτή. Μας είχαν σκεπάσει με κουβέρτες και με σεντόνια. Και όταν τελικά οι άνθρωποι μάθανε την ύπαρξή μας, γιατί το πάρκο των χρήσεων γεμάτων που έχουμε φτιάξει εμείς οι κριτικοί, το πάρκο το μοναδικό στον κόσμο, με το μοναδικό μνημείο του ΟΗΕ στον κόσμο, το έχουμε κάνει εμείς οι κριτικοί εδώ στα Χανιά, ήρθανε δύο πούλμαν με 100 περίπου ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Και όταν είδανε το έργο μας, τον αγώνα μας, την προσπάθειά μας, σας μιλάω εντύμως, κλαίγανε σαν μικρά παιδιά. Όταν έχουμε τόσους νεκρούς ανά τον κόσμο, έτσι είναι τα στοιχεία. Και βέβαια από την άλλη, αυτά τα οποία διαβάζω είτε από την Ελληνική Εταιρεία Ιατροδικαστών, πρόσφατα τα έλεγα και με τον πρόεδρό της, τον κύριο Γρηγόρη Λέων, με την κυρία Παπαδακάκη, με όλους εσάς που όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά δίνετε ψυχή. Είμαστε και λίγο αμετάπιστοι, αμετανόητε, κύριε Πολέντα, γιατί και επιθετικοί είμαστε και αυτό καταγράφεται ούτως ή άλλως και πανευρωπαϊκά, στον τρόπο με τον οποίο οδηγούμε και υπό την επίρρεια αλκοόλ είμαστε και στο κινητό τηλέφωνο μιλάμε. Είναι αυτό που λέμε και λένε πολλοί, ότι ξέρετε, ο καθένας από εμάς πιστεύει ότι έχει κλείσει συμβόλαιο με τον Θεό, έτσι. Ναι, αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Για να σας πω κάτι, χαίρομαι που μιλάμε μαζί, γιατί βλέπω πραγματικά τόσα χρόνια είστε μαζί και δίπλα μας και μας στηρίζετε και μας σηκώνετε και τη φωνή μας πιο ψηλά από ό,τι πρέπει. Όμως αυτό είναι που λέτε εσείς. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε όλοι ότι ο θάνατος του παιδιού μου, μακάρι να μην αφορά και άλλον άνθρωπο, αλλά όλοι είμαστε στον κίνδυνο. Όλοι είμαστε, όλοι οι γονείς είμαστε υποψήφοι. Μακάρι να μην ξανασυμβεί ποτέ τροχαίο. Αλλά όλοι να θυμάστε ότι όλοι οι γονείς είναι υποψήφοι. Αυτό λοιπόν που θέλω να περάσω το μήνυμα αυτό είναι η εβδομάδα αυτή του ΟΗΕ. Είναι ένα σημείο να ξεκινήσουμε ξανά, να μπούμε στα σχολεία, να βάλουμε τους μαθητές, τα παιδιά μας. Να ξεσηκωθούν, να δουν το πρόβλημα, να δουν τον πόνο, τη δυστυχία, να δημιουργούν και να μας δείξουν έργα. Κοιτάξτε, αν θέλετε την καλοσύνη. Ευαισθητοποίηση, κοιτάξτε, θέλετε να πείτε πολύ περισσότερο. Αυτό ακριβώς. Δείτε το τραγουδάκι, το μας ακούτε, ενός δημοτικού σχολείου της Σάμου, και αν δεν κλάψετε να μου το πείτε. Αυτό λοιπόν το μήνυμα. Τα παιδιά μας να μπουν μπροστά. Τα παιδιά μας να λένε τον πατέρα του, μπαμπά, σταμάτα, πού πας χωρίς ζώνη. Μπαμπά, γιατί καπνίζεις. Μπαμπά, γιατί αυτό. Όταν λοιπόν τα παιδιά μας θα αρχίσουν να είναι διορθωτές στη συμπεριφορά μας, στην οδήγηση, τότε θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε καλά. Πρέπει πάση θυσία να βρούμε τρόπο να μπούμε στα σχολεία. Να μπούμε στα σχολεία, είτε στις σχολές οδηγών που είναι επαγγελματίες, και εγώ σχολείο οδηγών ήμουν κάποτε, έτσι, ή ο κ. Χλιαουτάκης με το επιτελείο του, που κάνει ένα φοβερό έργο άνθρωπος. Φοβερό έργο. Ποιος το αναγνωρίζει. Μιλάτε για το ΤΕΙ. Υπάρχουν εξελίξεις και σας είπα ότι, κύριε Πολέντα, υπάρχουν εξελίξεις. Υπάρχει μια προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια. Θα γίνουν πράγματα και το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής με την εκπαίδευση πρωτίστως των ίδιων των δασκάλων, των καθηγητών, θα περάσει μέσα στα σχολεία, γιατί αν δεν είναι εκείνοι σωστά ενημερωμένοι, είναι δωρονάδωρο να περάσει το μάθημα απλά μέσα στα σχολεία. Εγώ κρατάω τα μήνυματά σας. Πιστεύω, σας μιλάω ειλικρινά, με πολύ σεβασμό στους εκπαιδευτικούς για το συγκεκριμένο. Εάν ο εκπαιδευτής, εάν ο δάσκαλος, εάν ο μιλητής δεν μιλάει με πάθος, με τρέλα και το τροχαίο, έχω πάει στα σχολεία, έχω πάει παντού στα Χανιά. Τίποτα, μπαίνουν και βγαίνουνε. Μάλιστα. Πρέπει όχι μόνο να υποστεί, να περάσει μια εκπαίδευση ο δάσκαλος, ο καθηγητής κλπ, αλλά να το νιώθει. Να το νιώθει, να πάει να μιλήσει στα παιδιά με τρέλα, να τα ταρακουνήσει. Και αν τα παιδιά
Κρατήστε το ψευδαιό. Δεν κλάψουν σε ένα δεκάλεπτο, έχει αποτύχει. Εσείς μας μιλάτε με πολύ πάθος για αυτό το οποίο υπερασπίζεστε αυτή την ώρα, τη ζωή όλων μας εκεί έξω στους δρόμους. Εγώ θα σας καλημερίσω συμπληρωματικά με εκείνα τα στοιχεία, όχι τα δικά μου, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Γιατί πριν από λίγο είπα ότι τα στοιχεία αυτά δείχνουν πως κάθε χρόνο 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι πως χάνουν τη ζωή του σε όλο τον κόσμο εξαιτίας των τροχαίων. Λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επίσης ότι τα τροχαία είναι αυτή την ώρα στην ένατη θέση στη λίστα των κορυφαίων αιτιών θανάτου σωτήριων έτους 2019 και προσθέτει οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν πως θα γίνει η πέμπτη κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως μέχρι το 2030 εάν δεν διορθωθούν τα πράγματα. Εγώ πιστεύω, κύριε Διγεράκη, ότι τώρα που μας δίνεται η ευκαιρία να συμμετάσχουμε στις αποφάσεις και σκέψεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου για ασφάλεια, γιατί μετά από αυτό την επίσκεψη στο πάρκο που μας έκανε το Παγκόσμιο Συμβούλιο αμέσως απεδέχεται η έτοιμά μας να γίνουμε μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου της Ασφάλειας. Τώρα λοιπόν θα έχουμε προτάσεις ουσίας. Να σας πω κάτι να το κλείσουμε. Έτσι, να κλείσουμε με κάτι να καταλάβουν ο κόσμος πόσο έχουν ξεχάσει όλοι το τροχαίο. Το έχουν ξεχάσει και το θυμούνται. Να είστε καλά εσείς οι δημοσιογράφοι και εμείς που πονάμε. Όλοι οι άλλοι, οι χαρτογιακάδες, το θυμούνται όταν θέλουν. Ένα πολύ απλό. Χτυπάει το παιδί του Χ από την Παλιόχωρα. Ξέρετε, κυρία Δουγέννη, πού θα πάει το παιδί αυτό να το εξετάσει? Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Υγείας που λέτε εσείς τώρα, έτσι. Ο ιατροδικαστής θα πάει στο Ρέθυμνο με έξοδα της οικογενείας και θα γυρίσει μετά από μια-δυο μέρες πίσω. Θα πάει ταξιδάκι. Από τη Σπάρτη θα πάει στην Πάτρα και από την Κάλυμνο θα πάει στη Ρόδο. Είναι ντροπή η συμπεριφορά στους νεκρούς που κάνουμε. Είναι ντροπή μας. Μην πείτε τίποτα άλλο. Συμπεριφερόμεθα στους νεκρούς. Μην πείτε τίποτα άλλο. Ναι, όχι, θέλω να σας πω για το κλείσουμε. Είναι πολύ, κύριε Υπουργέ της Υγείας, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, με μια διάταξη, με ένα χαρτί απλό, να παίρνει φίλο πορεία ο δικαστής και να πηγαίνει στο κατά το νοσοκομείο της περιοχής να βλέπει τον άνθρωπο. Αντί να ταλαιπωρείται η οικογένεια. Είναι εκείνα τα θέματα που έχετε αναλύσει, πραγματικά πονάνε και έχετε επισημάνει αρκετές φορές και μέσα από τη συχνότητα του 984.